Πάμε να δούμε κάποια στοιχεία για το θέμα, γιατί υπάρχει μια προβληματική γύρω από την ενημέρωση από τις κουριές. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες για τις κινητοποιήσεις, ενώ μαθαίνω από πολύ κόσμο ότι είναι αρκετά δύσκολο το να αποκομίσουν πληροφορίες για το μέγεθος της ίδιας της επένδυσης, για το τι πρόκειται να γίνει με την ίδια την εξορυκτική δραστηριότητα, γιατί δηλαδή θα δημιουργήσει πρόβλημα στην περιοχή, γιατί είναι τόσο σοβαρό, γιατί κινητοποιεί τους κατοίκους. Και αμέσως μετά να συζητήσουμε και κάποιες λεπτομέρειες που αφορούν διευκρινιστικά την υπόθεση. Η Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική της πολυεθνικής μεταλλευτικής εταιρείας Eldorado Gold, προχωρά στην κατασκευή εργοστασίου εμπλουτισμού κοντά στη θέση Σκουριές στο όρος Κάκαβος. Η διαδρομή δεν θυμίζει πια σε τίποτε το βουνό όπως ήταν μέχρι πέρσι. Ο δρόμος χοντρό δέντρο Σκουριές, που κατασκεύασε η Ελληνικός Χρυσός με πρόσχημα την βελτίωση της βατότητας του προϋπάρχοντος δασικού δρόμου, έχει συνολικό πλάτος καταστρώματος σταθερά πάνω από 10 μέτρα. Στο τέλος του δρόμου βρίσκεται το εργοτάξιο, καθημερινά φρουρούμενο τόσο από ιδιωτικούς security της εταιρείας, όσο και από διαφορετικό κατά περιόδους αριθμό αστυνομικών. Η Ελληνικός Χρυσός έχει ξεκινήσει την κατασκευή εργοστασίου εμπλουτισμού με άλλη μια παρανομία, έχοντας εξασφαλίσει οικοδομική άδεια μόνο για βάσεις εξοπλισμού και όχι για θεμέλια οικοδομής. Το εργοστάσιο εμπλουτισμού θα επεξεργάζεται το μετάλλευμα που θα εξορίσεται από το ανοιχτό όριγμα των Σκουριών, που σύμφωνα με την περιβαλλοντική μελέτη θα έχει διάμετρο 700 μέτρα. Στην πραγματικότητα, θα έχει όση διάμετρο χρειαστεί για να εξασφαλιστεί η εξόρυξη όσου μεταλλεύματος κρίνεται οικονομικά συμφέρον, ανάλογα με την τιμή του χρυσού και του χαλκού στα χρηματιστήρια. Εκεί λοιπόν παρουσιάσαμε ότι το κοίτασμα είναι 146 εκατομμύρια τόνων. Γιατί όσο λιγότερο παρουσιάζει το κοίτασμα, τόσο μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχεις. Μικρότερο όριγμα, μικρότερα αποβλητά. Κοίτασμα είναι η ποσότητα από το γεωλογικό απόθεμα που τη δεδομένη στιγμή έχει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα. Είναι δηλαδή η τιμή του χρυσού $300. Θα πάρεις ένα κοίτασμα το οποίο έχει αναλογία χρυσού μέσα 5 γραμμάρια τόνους. Εάν η τιμή ανεβεί στα $1,000, τότε ένα κοίτασμα που έχει και μισό γραμμάριο στον τόνο είναι αποδοτικό. Άρα, αντί να πάρεις 100 εκατομμύρια τόνους, θα πάρεις 500 εκατομμύρια τόνους. Σήμερα λοιπόν μιλάει η Eldorado, η Ελληνικός Χρυσός, για το κοίτασμα Σκουριές. Υπέβαλε το 2006 το επενδυτικό της πρόγραμμα στο Υπουργείο, το 2006 το Γενάρη, όπου η τιμή του χρυσού την γράψαν αυτοί $400 και του καλκού περίπου 2.000 τόνους. Είπαν λοιπόν ότι με αυτές τις τιμές εμείς θα κάνουμε μία ανοιχτή εξόρυξη η οποία θα έχει διάμετρο 1.200 μέτρα και βάρος 400. Προχωράνε το 2010 και υποβάλλουν τιμή ΠΕ και η τιμή του χρυσού το 2010 εξακολουθεί να είναι για την εταιρεία $400. Και του χαλκού εξακολουθεί να είναι 2.000. Και να κάνουν τους υπολογισμούς τους με αυτές τις τιμές. Όταν ο χαλκός ήταν $1,600, ο χρυσός και ο χαλκός είχε πάει $7,000 ο τόνος. Μέσα όμως στις μελέτες τους λένε ότι εμείς έχουμε το δικαίωμα να εξορίξουμε ό,τι βρούμε. Ανοίγουμε δηλαδή το open pit, το ανοιχτό όριο, που λέει 700 μέτρα και 200 μέτρα βάθος. Εάν όμως εμείς βρούμε μετάλλευμα και πρέπει να το ανοίξουμε 1.000 μέτρα και 1.500 και να πάμε στα 400 και στα πόντα, μπορούμε να το κάνουμε. Από την εκάστοτε τιμή των μετάλλων θα εξαρτηθεί το μέγεθος της εξόρυξης. Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες έχουν κι άλλο ένα άμεσο αποτέλεσμα στην περιοχή. Ολοένα και συχνότερα, στην περιοχή του υδατικού συστήματος του Κακάβου, σε πηγάδια και γεωτρήσεις εμφανίζονται ποσότητες αρσενικού. Πιο πρόσφατο κρούσμα ήταν το Νεοχώρι, για το οποίο εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση το Σεπτέμβριο του 2013 από τον τότε Δήμαρχο Αριστοτέλη Χρήστο Πάχτα. Πώς σχετίζονται όμως τα μεταλλεία με την εμφάνιση αρσενικού στα νερά της περιοχής? Τα κοιτάσματα χαλκού χρυσού στον Κάκαβο αποτελούνται από μεικτά θιούχα πετρώματα. Αυτό σημαίνει ότι τα πετρώματα που περιέχουν τον χαλκό και τον χρυσό περιέχουν θείο αλλά και αρσενικό.
Όταν μια μεταλλευτική εταιρεία προσδιορίζει την έκταση ενός κοιτάσματος, πραγματοποιεί ερευνητικές γεωτρήσεις με τις οποίες τα μεικτά θιούχα πετρώματα έρχονται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα, το θείο αντιδρά με το οξυγόνο και σχηματίζεται θυϊκό οξύ. Το θυϊκό οξύ, με το νερό της βροχής, παρασύρει το αρσενικό και άλλα βαρέα μέταλλα στον υδροφόρο ορίζοντα. Το φαινόμενο αυτό λέγεται όξινη απορροή και παρουσιάζεται σε όλα τα μεταλλεία. Αν συμβαίνει ήδη με μερικές ερευνητικές γεωτρήσεις, μπορεί να φανταστεί κανείς την έκτασή του αν προχωρήσει η διάνοιξη του ορίγματος και των στοών στον κάκαβο. Και αυτό, πέρα από το πρόβλημα ότι το βουνό θα πρέπει απαραίτητα να αδειάσει από νερά, ώστε να στέκονται το όριγμα και οι στοές του μεταλλείου. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα των μεταλλείων είναι τα απόβλητα. Μετά την επεξεργασία του μεταλλεύματος, βγαίνει το συμπύκνωμα και απομένει η μεγαλύτερη ποσότητα πετρωμάτων που είναι άχρηστη αλλά και γεμάτη αρσενικό και βαρέα μέταλλα. Αυτή η ποσότητα γης που θα έχει μετατραπεί σε τοξικό απόβλητο θα πεταχτεί μπαζώνοντας τα ρέματα Καρατζά και Λοτσάνικο, τα οποία σήμερα καταστρέφονται προκειμένου να χτιστούν τα φράγματα που θα τα μετατρέψουν σε δεξαμενές απόθεσης αποβλήτων. Για αυτούς τους λόγους, όταν μια περιοχή χαρακτηρίζεται μεταλλευτική, απαγορεύονται ή περιορίζονται όλες οι άλλες δραστηριότητες, όπως οι καλλιέργειες, η κτηνοτροφία και η αλληλεία. Με βάση αυτά τα δεδομένα, απευθύναμε κάποιες ερωτήσεις στον νέο Δήμαρχο Αριστοτέλη Γιάννη Μίχο, που εξελέγει με την υποστήριξη των κατοίκων του Δήμου που αντιδρούν στη λεγόμενη επένδυση των σκουριών. Η στρατηγική μας, η θέση μας είναι ότι πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος για να μπορέσουμε να βρούμε τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Δηλαδή ακριβώς εκείνο το σημείο όπου μπορούν να ισορροπήσουν, αν το θέλετε, με το μικρότερο δυνατό κόστος, γιατί ποτέ δεν μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε ενέργεια χωρίς να έχει το ανάλογο κόστος. Γι' αυτό μιλάμε για τη φέρουσα ικανότητα. Με συγχωρείτε, για τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, άρα να ανοίξουμε το διάλογο στην κοινωνία και να μπορέσουμε να βρούμε, αφού ενώσουμε και τον κόσμο, ποιο θα είναι εκείνο το σημείο ισορροπίας που μπορεί πραγματικά η περιοχή να αντέξει τη συγκεκριμένη έκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Όταν μια περιοχή την κατευθύνεις να γίνει ένα τέλειωτο μεταλλευτικό, αν θέλετε, πάρκο, είναι λογικό ότι δεν μπορούν να αναπτυχθούν άλλες δραστηριότητες. Άρα, με διάλογο και με γνώμονα την ανάπτυξη πάντα, να βρούμε ακριβώς εκείνο το σημείο ισορροπίας. Διευκρινιστικά πάνω σε αυτό, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, ας πούμε, ήδη έχουν σκηνήσει εργασίες επέκτασης της μεταλλευτικής δραστηριότητας, που σύμφωνα με τα στοιχεία που βγαίνουν κατά καιρούς, ήδη βγήκε προχθές τελευταία στοιχεία για το νερό της περιοχής περί τον Κάκαβο, και φαίνεται ότι αυτή η επέκταση ήδη στερεί τους φυσικούς πόρους από μια μεγάλη περιοχή του Δήμου σας. Εγώ θα έχω υπόψη μας συγκεκριμένο έγγραφο που έχει κυκλοφορήσει, το έχουμε αναθέσει ομάδα ειδικών. Εμείς ως Δημοτική Αρχή θα τοποθετηθούμε σε οτιδήποτε εμπίπτει στην αντίληψή μας που δημιουργεί, αν θέλετε, κινδύνους ή ενδυνάμει κινδύνους για το φυσικό περιβάλλον ή για την λειτουργία της, για την ίδια τη ζωή στην περιοχή, όπως το νερό που είναι ένα στοιχείο ζωής, θα τοποθετηθούμε. Πρώτα όμως θα τοποθετηθούμε μελετώντας σε βάθος το ζήτημα, γιατί πολλές φορές πρέπει ακριβώς να δούμε πού είναι το ζήτημα, πού βρίσκεται, γιατί πραγματικά καμιά φορά δημιουργούνται συγχύσεις όταν δεν υπάρχει ολοκληρωμένη επιστημονική τεκμηρίωση για το κάθε θέμα. Θα γίνει διάλογος. Αυτή ήταν η απάντηση του... Ουσιαστικά αυτό το κομμάτι συνοψίζει ολόκληρη τη συνέντευξη που μας έδωσε ο δήμαρχος, καινούριος δήμαρχος Αριστοτέλη, ο κύριος Γιάννης Μίχος, χωρίς ουσιαστικά να δίνει καμία απάντηση που να έχει κάποιο συγκεκριμένο νόημα σε κάποια από τις ερωτήσεις. Ενώ εξελέγει με την υποστήριξη του μπλοκ των κατοίκων κατά των μεταλλείων, του κόσμου που αντιδρά στα μεταλλεία στο Δήμο Αριστοτέλη, παρόλα αυτά απέφυγε να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι σε κάτι το οποίο έχει υπογράψει και το οποίο είναι μέρος της πλατφόρμας με βάση την οποία μπήκε υποψήφιος, που δεν είναι μόνο η επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας, αλλά και ο σταδιακός αποχαρακτηρισμός όλης της βορειοανατολικής Χαλκιδικής από μεταλλευτική περιοχή που θεωρείται σήμερα. Γιατί με τα χρόνια μεταλλουργίας, με τα χρόνια
με τη χρόνια δραστηριότητα των μεταλλείων στην περιοχή και με τα δικαιώματα που έχουν παραχωρηθεί στην Eldorado σήμερα και πιο πριν στην European Goldfields μέσω της Ελληνικός Χρυσός, περιλαμβάνονται όχι μόνο η επέκταση στις σκουριές, αλλά και η επέκταση σιγά-σιγά, αφού ξεκινήσει η εξόρυξη στο όρος Κάκαβος, η επέκταση και σε διπλανά βουνά, το οποίο δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα, καθώς όπως θα μπορούμε να δούμε και και στο χάρτη που έχουμε ετοιμάσει, ήδη μόνο και μόνο η εξόρυξη των σκουριών θα χρειάζεται 2 διπλανά ρέματα, τα οποία μάλιστα θα είναι γεμάτα μέχρι, θα γεμίσουν με μία μέθοδο κεκλειμένων επιστρώσεων, δεν θα είναι δηλαδή οριζόντια η επιφάνεια του υλικού, για να αποτεθούν τα απόβλητα της μεταλλευτικής διαδικασίας, της εξορυκτικής διαδικασίας. Γιατί ο μεγαλύτερος όγκος από την γη που εξορίσσεται είναι εξορισμό απόβλητη. Αυτό σημαίνει ότι από 500 εκατομμύρια τόνους, για παράδειγμα, μετάλλευμα, το οποίο λέει το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας ότι θα εξορυχθεί από το ανοιχτό μεταλλείο στις σκουριές, και τα 500 εκατομμύρια, εκτός από λίγους τόνους, οι οποίοι θα είναι μέταλλα, τα 499 εκατομμύρια 990.000 τόνοι και περισσότερο, 999 τόνοι, θα είναι τελικά απόβλητο, γεμάτο από την διαδικασία εμπλουτισμού με βαρέα μέταλλα, κυρίως αρσενικό, ουσιαστικά τοξικό υλικό. Θα έχουν μετατρέψει δηλαδή τη γη, το έδαφος, σε τοξικό υλικό, το οποίο θα πρέπει να αποτεθεί στα διπλανά ρέματα. Φαίνεται, βλέπουμε στο χάρτη, πώς προβλέπεται, σύμφωνα με το υπάρχον επενδυτικό σχέδιο, και μιλάμε για το όρυγμα με διάμετρο 700 μέτρα και όχι την προβλεπόμενη επέκτασή του ή αναθεώρηση των όρων της επένδυσης που μπορεί να φτάσει και τα 1.000-1.200 μέτρα. Αυτό είναι το... Κάτω αριστερά είναι το όρυγμα, είναι εκεί που θα ανοίξει το open pit, όπως το λέει η μεταλλευτική εταιρεία. Και ακριβώς δίπλα είναι η πρώτη λεκάνη απόθεσης, είναι το ρέμα που λέγεται Λάκος Καρατζά, Λάκος στην τοπική διάλεκτο, Λάκη λέγονται τα ρέματα, όπου θα κατασκευαστεί φράγμα και το υπόλοιπο από πίσω, από το φράγμα και πίσω, θα γεμίσει με τα απόβλητα της εξορυκτικής διαδικασίας και της παραγωγής συμπυκνώματος. Η δεύτερη λεκάνη απόθεσης είναι ακριβώς από πάνω, χωρίζεται από μια μικρή λωρίδα γης, και είναι το δεύτερο ρέμα, είναι το ρέμα το λεγόμενο Λοτσάνικο, το ονομαζόμενο Λοτσάνικο, στο οποίο επίσης στη δεύτερη φάση, αφού γεμίσει ο Λάκος Καρατζά, θα κατασκευαστεί εκεί το φράγμα για να γεμίσει και αυτό με τα υπόλοιπα απόβλητα. Βέβαια, όπως υπόθηκε ήδη στο μικρό ρεπορτάζ που ετοιμάσαμε, αν αυξηθεί η τιμή του χρυσού ή του χαλκού, ο χαλκός είναι το κύριο, τα πολλά λεφτά σε αυτή την υπόθεση, ο χρυσός είναι extra bonus, αυτό σημαίνει ότι θα εξορυχθεί ακόμα μεγαλύτερη ποσότητα γης, γιατί απλά θα συμφέρει. Αν είναι μεγαλύτερη ποσότητα του μετάλλου, θα είναι συμφέρον να εξορυχθεί και μεγαλύτερη ποσότητα γης. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα επαρκέσει ο χώρος ο οποίος έχει ήδη προβλεφθεί στις τεχνικές μελέτες για να χωρέσει τα απόβλητα της μεταλλευτικής διαδικασίας. Ένα άλλο κομμάτι, το οποίο είναι ίσονο σημασίας, απλά έχει ένα οικονομικό ενδιαφέρον για το ελληνικό δημόσιο, όπως λέγεται, για τα έσοδα του ελληνικού κράτους, τα οποία υποτίθεται ότι συντηρούν κάποια πράγματα,
είναι ότι αλλάζει ουσιαστικά το επενδυτικό σχέδιο με βάση το οποίο εγκρίθηκε και η μελέτη περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας. Η μελέτη περιβαλλοντικών όρων εγκρίθηκε με ένα σκεπτικό ότι το συμφέρον για την περιοχή και το οικονομικό και για το ελληνικό δημόσιο υποτίθεται είναι ότι είναι τόσο μεγάλο που δικαιολογεί την μικρή σχετικά όπως φαίνεται στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καταστροφή ενός μέρους του δάσους. Στην πραγματικότητα όμως αυτό θα συνέβαινε αν γινόταν μεταλλουργία στην περιοχή. Μεταλλουργία σημαίνει ότι δεν θα γίνεται μόνο η επεξεργασία του μεταλλεύματος για να βγει το συμπύκνωμα, δηλαδή του χώματος που εξορίσσεται, δεν θα γίνεται μόνο η πρώτη επεξεργασία για να γίνει πιο μεγάλη περιεκτικότητα και μετά να πάει να βγει το καθαρό μέταλλο, αλλά θα γινόταν και η δεύτερη διαδικασία στην περιοχή. Θα γινόταν δηλαδή εργοστάσιο μεταλλουργίας χρυσού στην περιοχή, που θα επεξεργαζόταν το συμπύκνωμα που θα έβγαινε από το εργοστάσιο εμπλουτισμού για να παραγάγει καθαρό μέταλλο, χαλκό και χρυσό. Αυτό, αν γινόταν στην Ελλάδα, με βάση την κείμενη νομοθεσία, θα φορολογούνταν με ένα 26% το καθαρό μέταλλο, η αξία του καθαρού μετάλλου. Ακριβώς για να αποφευχθεί αυτό, φαίνεται ότι δεν πρόκειται να συμβεί. Η εταιρεία έχει αναβάλει επαόριστον τα σχέδια για την κατασκευή εργοστασίου μεταλλουργίας, ενώ προχωράει το εργοστάσιο εμπλουτισμού, είναι ήδη στο στάδιο ανέγερσης, όπως είδαμε, και μάλιστα με παράνομες διαδικασίες. Και ήδη εκμεταλλεύεται τα παλιά τέλματα της Ολυμπιάδας, από τα οποία τα στέλνει ως συμπυκνώματα πλέον, γιατί είναι παλιά απόβλητα εξορυκτικής διαδικασίας, περνάνε από τα εργοστάσια εμπλουτισμού στο Στρατόνι και την Ολυμπιάδα και εξάγονται μέσω Θεσσαλονίκης για Κίνα. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία δεν έχει, η ελληνικός χρυσός, η Eldorado Gold, μέσω της θυγατρικής της ελληνικός χρυσός την οποία έχει αγοράσει, δεν προτίθεται να κάνει μεταλλουργία χρυσού εντός της επένδυσης, άρα το δημόσιο δεν πρόκειται να εισπράξει ούτε καν τη φορολόγηση από τα καθαρά μέταλλα. Το συμπύκνωμα δεν φορολογείται καν. Θεωρείται πολύ χαμηλής αξίας πρώτη ύλη, η οποία δηλώνεται μάλιστα για την εξαγωγή ότι πηγαίνει ως πρώτη ύλη για παραγωγή θηικού οξέως, ενώ έχει πολύ υψηλή περιεκτικότητα και σε χρυσό, χαλκό, ψευδάργυρο και άλλα μέταλλα, γιατί προέρχεται από τα μεταλλεία από την προηγούμενη δραστηριότητα της, και της TVX και των μεταλλείων Μποδοσάκη.